Αλέξανδρος Μάνος και σας καλωσορίζω στη σειρά podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μας τον Δημήτρη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ιστορίες τρέλας από τα dating apps. Εσείς, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια της σειράς, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Και αν έχετε να μοιραστείτε κάποια πολύ ωραία ιστορία μαζί μας, μπορείτε να στείλετε ένα mail στο podcast με ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored, για να έρθετε εδώ και να συζητήσουμε μαζί. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Αλέξανδρε. Τι κάνεις. Μια χαρά είμαι εσύ. Καλά. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με τα dating apps. Είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, αλλά είναι κυρίως μίσους. Γιατί μίσους κυρίως. Ε, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια ρε εσύ Αλέξανδρε και η υπομονή εξαντλείται. Οπότε αναζητούμε κάτι λίγο πιο ουσιαστικό, που τα dating apps η αλήθεια δεν το πολύ προσφέρουν. Ε. Αν και έχουν το funny side, το οποίο είναι διασκεδαστικό, αναλόγω στη διάθεση. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη φάση που είσαι σε κάθε χρονική περίοδο. Το κατά πόσο το ανέχεσαι και σε πόσο βαθμό. Εσύ είσαι τη φάση σε αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο είμαι σε φάση που τα χρησιμοποιώ μόνο για scrolling, α πούμε, όταν βαριέμαι πολύ. Έχει απογοητευτεί, θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει κάτι καλό από εκεί. Μπορεί και να υπάρχει κάτι καλό, αλλά εκτό αυτό. Okay. Οπότε... Οπότε η εμπειρία σου να υποθέσω μέχρι στιγμή είναι κυρίω αρνητική με την έννοια γνωριμίες που δεν έχουν καταλήξει αυτό, αυτό. συνομιλίες. Μπορεί να έχουν καταλήξει σε μπουλκουμέ τέλο πάντων, αλλά δεν έχουν καταλήξει εκεί που ενδεχομένως μια γνωριμία εκτός dating apps μπορούσε να καταλήξει πιο εύκολα. Οκ. Okay. Πόσα dating apps χρησιμοποιείς? Δύο. Θες να μας πεις ποια είναι? είναι το Grindr, η μάνα των dating apps και το Tinder που είναι έτσι λίγο πιο σοφιστικέ. Για Κατ πιο μέρη. κοινωνική συζήτηση και στο χασμό. Ναι. είναι βάζεις και ένα bio, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι, ένα κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε και εμένα το Tinder όταν είχα, γιατί έχει και λίγο αυτό το παιχνίδι του δεξιά-αριστερά, swipe left, swipe right, και κάθεσαι και με ένα φίλο και λε: Κάνουμε like εδώ. Δεν αυτό. κάνουμε. Έχει το παιχνιδάκι πριν τη γνωριμία. Και έχει και το πολύ μεγάλο το ότι αν δεν σ' αρέσει κάποιο, δεν μπορεί να σου μιλήσει και δεν <laughs> λαμβάνει μηνυματάκια τύπου φίλε δωράκι, έλα στην πλατεία κτλ. Από κενά προφίλ ή απλά το προφίλ που σου στέλνει τη φωτογραφία το γεννητικό του κατευθείαν, ναι, ρε παιδί μου, χωρί να σου έχει πει κάτι και οπότε ξέρει και με τι έχει να κάνει, φλιάξει ναι. και δύο πληροφορίε για τον αυτό, άλλο. Αυτό. Είναι λίγο πιο. Α, εν τέλει, να σου πω την αλήθεια, αλήθεια: Νομίζω ότι λίγο πολύ ο ίδιο κόσμο είναι στα dating apps. Όλα τα dating apps. Απλά είναι το πώ πλασάρεσαι που διαφοροποιείται. Δηλαδή, μπορεί στον κρέντερ να είσαι πιο ελεύθερο, θεωρητικά και να το πα πιο χήμα. Στο τίντερ να το παίζει πιο σον, σον αλλά εν τέλει. Να καταλήξει το ίδιο χήμα αποτέλεσμα. Ναι, και νομίζω ότι στο Tinder, όσο το χρησιμοποιούσα, οι συζητήσει κρατούσαν λιγότερο και μετά ναι. περνάγαμε σε ένα Instagram, σε ένα Viber, σε αγκριβώς. ένα κάτι. Ενώ στο Grindr, συνήθω η επικοινωνία ολοκληρώνεται εκεί. λογικά. Ναι, και νομίζω ότι το Tinder είναι λίγο πιο. Για άτομα τα οποία δίνουν τόσο πολύ in the closet, δηλαδή είσαι πιο ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το πρόσωπό μου, βάζει και το Instagram μου, είναι ίσω λίγο πιο out σαν εφαρμογή. Από την εμπειρία σου στα dating apps, οι περισσότερε ιστορίε που έχει να θυμάσαι είναι περίεργε, παύλα, τρελέ ή έχει κάνει κουβέντα με κανονικού ανθρώπου. Έχει τύχει φυσικά και κανονικού ανθρώπου και έχει βγει και dating μέσα από αυτό και έχει βγει και σχέση μέσα από αυτό. Απλά αυτά που μένουν όταν με ρώτησε, α πούμε, μου ήρθαν πολύ κουλά σκηνικά στο μυαλό μου. Που από την άλλη, σκεφτόμενο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, όταν πα στο σπίτι ενό αγνώστου, α πούμε, λέω πάλι καλά. Που μείναμε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι η τελευταία περίεργη επικοινωνία που θυμάσαι, Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό που θυμάμαι, που είναι σχετικά πρόσφατο, πριν από δύο χρόνια περίπου. Είχε να κάνει με ένα άτομο με το οποίο γνωριστήκαμε μέσα από το Grindr. Κάναμε και ένα-δύο ραντεβού έξω, τέλο πάντων. Και στο τρίτο μου λέει ένα σπίτι μου για να αποχωρήσουν το παρασύνθημα. Οπότε στο σπίτι του, μπαίνοντα στο δωμάτιο, βλέπω σε μια γωνίτσα υπήρχε μια ολόκληρη εγκατάσταση τύπου θερμοκήπιο, που είχε μια είσοδο φωτό και μια έξοδο αέρα. Μεγάλο όμω είναι όγκο έτσι. Μπορεί να το λέω, τι ακριβώ είναι αυτό. Ε, μου λέει, Καλλιεργό. Εδώ στο δωμάτιό μου. Το μαξι, εγώ γενικά. Παρότι δεν είμαι, αλλά στην πράξη είμαι πάρα πολύ naive σε αυτά τα πράγματα. Οπότε μου λέει καλλιεργώ. Και σκέφτομαι αυτό τώρα τι χειραπανάκια μου στο δωμάτιό του, α πούμε. Τελικά κατάλαβα τι ήταν. Ήταν μεγάλη η εγκατάσταση. Ναι. Ήταν όλη η μεριά του δωματίου. Ήταν φοιτεία, ρε παιδί μου. Κανονικά υπήρχε δυνατότητα παραγωγής. Υπήρχε και για μένα λέει μόνο το κάνω μου, το εξήγησε κιόλα μετά. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό, μου λέει σπορ. Οπότε καλλιεργώ τα δικά μου. Και έτσι γλιτώνω τα έξοδα. Φυσικά είμαι ένα αντικούκου εντελώ. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι έμαθα ότι τον κάποιος, κάποιο. Κάποια από τα μελλοντικά του Dates. ραντεβού προφανώ. Και συνελήφθη από την ασφάλεια. Για την καλλιέργεια. Αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο να μπει στο δωμάτιο και να ακούσει τον εξαρισμό και τα φώτα και αυτά και να βλέπει ένα ολόκληρο αλουμινο θερμοκήπιο. Κάτι σε breaking bad, αλλά σε πιο. Ναι μικρή yourself. Παραγωγή. Και εγώ σκέφτηκα ότι καλλιεργεί μπάμια, ντομάτα, τέτοια ρε παιδί, μου. Τι μπορώ να δώσει και μια σακούλα να πάρω σπίτι μου. Εντάξει, άμα δει μεγάλο θερμοκήπιο, λε να πάρω και κάτι φεύγοντα. Αυτό. Μήπω αλλά... Ήπωσα αποκόμιζα κάτι, αλλά τελικά όχι, δεν ήταν πολύ χρήσιμο. Πάντω ε, είναι απορία άξιο ότι έφτασε μέχρι το δωμάτιο, γιατί θα μπορούσε να έχει το δωμάτιο για την καλλιέργεια και να πηγαίνετε στο σαλόνι. Ναι, ε, όχι, δεν είχε θέμα προφανώ. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να καλλιεργεί ε, δενδρύλια, στο δωμάτιό σου. Όμορφα. Ναι. Αυτό έχει γίνει πριν δύο χρόνια. Ναι. Κάτι πιο πρόσφατο. Ε, πρόσφατα δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το, το app. Αλλά έχω να σου πω, έχω να σου πω κι άλλα. Μίλησέ μου. Σχετικά. Δηλαδή, α πούμε, θυμάμαι μία περίπτωση το καλοκαίρι του 18, όπου όντα εγώ στο νησί, επικοινωνήσα μαζί μου ένα ζευγάρι αγοριών, στο Grindr, εν πάση περιπτώσει, με το σκοπό να βρεθούμε όλοι μαζί στο δωμάτιό του. Εγώ γενικά δεν είμαι πάρα πολύ φαν τη κατάσταση του τρίου, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι θεωρώ ότι πάντα προτιμά τον έναν από του δύο. Και έχει να κάνει και με το τι προτιμά γενικότερα, βέβαια. Αλλά αν έχει μια συγκεκριμένη προτίμηση, το κάνει με έναν τη φορά. Οπότε θεωρώ ότι πάντα έχει την προτίμηση προ τον έναν από του δύο. Και έτσι και έγινε. και δεν θε να μοιράζει και το ενδιαφέρον σου. Αυτό. Με τα πολλά όμω, οκ, okay, λέω, α βρεθούμε ρε παιδί μου, α πέγαινε το παλιά μπελό. Φυσικά ο ένα μου άρεσε πιο πολύ από τον άλλο. Οπότε σε κάποια φάση απλά μιλούσαν γερμανικά μεταξύ του. Δεν του είχα πει ότι καταλαβαίνω. Μιλούσαμε στα αγγλικά εμεί. Όμω καταλάβαινα τι λέγανε και μεταξύ του. Και κατάλαβα με τα πολλά ότι ο ένα από τη σχέση τσαντίστηκε που ασχολούμαι με τον άλλο πιο πολύ και σε αντίστοιχη σε φάση να σηκωθεί να φύγει να πάει στη βεράντα να βάλει τα κλάματα. Οπότε σηκώθηκε κι άλλο και έφυγε την ώρα τη πράξη να πάει να τον παρηγορήσει. Και κατέληξε να χωρίζει το ζευγάρι χωρί το θέλω, α πούμε. Χωρίσανε. Ναι. Ναι. Ενώ είχαν συμφωνήσει και, Γιατί μετά όμω τον άλλο μόνο του, ότι δεν είμαστε πια μαζί. Ξέρω, αν κούκλε μου, ξέρω, εγώ και τον πελά μου. Έγινε μεγάλο ομοδομούνι. That escalated very quickly. Ναι. Ναι, γιατί προτίμησα να λέω είναι ξεκάθαρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι, να κάνω υποκριθώ. Ναι, όχι. Ηταν ο άλλο τύπου εντάξει, ρε παιδί μου πήγαινε γύρω-γύρω, φέραμε ένα νερό, κάνε κάτι, α πούμε και εσύ. Ένα support. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρει πώ μπορεί να πάει αυτό, νομίζω. Ε, για, πήγε για αυτό... πολύ γρήγορα, δηλαδή χωρί ένα αυτό στιγμή. Ναι, προφανώ ε, υπήρχαν και άλλα θέματα. σω είχε ξαναγίνει, δεν αλλά ήταν η αφορμή. Και ήταν το awkward ότι έγινε μέσα στη διαδικασία. Δηλαδή δεν ήταν ότι ξέρει να σταματήσουμε λίγο να συζητήσουμε πέντε πράγματα. Εγώ έπιανα, τι λέγανε. Συνέχιζε. Ναι, δεν έχω θέμα. Εντάξει, όσο κάτσε, ρε παιδί μου. Όμω. Όσο συνεχιστεί. Είναι δύο ιστορίε που δεν τι λε και πολύ συχνέ. Ναι. Δεν τι έχω ξανακούσει. Να σου τύχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ναι. και χειρότερα ακόμα. Εντάξει, θα, θα πάμε σε ένα κομμάτι τώρα το οποίο φαντάζομαι και εσύ θα το θυμάσαι από την εμπειρία σου. Για πε. Οι άνθρωποι που κρύβονται. Ναι. Δε στο φωτογραφία το πρόσωπό του δεν θέλουν πολλέ πολλέ λεπτομέρειε και τα σχετικά. Θα σου στείλει μια μακρινή, μια με γυαλιά. Που μένει σε Αθήνα. Ναι, μια το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο. Φαίνεται όλη η Φολέγανδρο και μια κουκίδα. Αυτό είμαι εγώ. Εκεί, τέτοιο σκηνικό. Αυτό ήταν παλιά όμω, δηλαδή μια πενταετία και βάλε. Ναι. Υπήρχε ένα άτομο που δεν ήθελε να δείξει το πρόσωπό του. Και ήθελε να βρεθούμε χωρί να μου δείξει το πρόσωπό του. Μετά από πολλά κατέληξε, μου, μου έδειξε τη λεφτογραφία προσώπου, η οποία νόμιζε ότι ήταν η δική του. Και όταν βρεθήκαμε, είχαμε βρεθεί σε απόμερο κιόλα τύπου χωράφι με το αυτοκίνητο, Volt, να υποτίθεται. Βρεθήκαμε εκεί, φορούσε ένα μεγάλο κασκόλ τύπου του αναρχικού, αυτό που καλύπτει όλο το κεφάλι, μόνο ναι. τα μάτια ήταν εκτό, και αρνιόταν να το βγάλει. Και ήμουν σε φάση, τώρα αυτό θα με δολοφονήσει, ή δεν είναι αυτό τη φωτογραφία, έχει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και δεν θέλει να δω το πρόσωπό του. Και τελικά τι έγινε. Τελικά δεν το έβγαλε ποτέ. Ήρθε σε έξαλλη θέση όταν του είπα: Χρει κάτι, θέλω να δω ποιον έχω απέναντί μου, και αισθάνομαι πάρα πολύ κρίπη να είσαι με το κασκόλ το... σε όλο κεφάλι και να μην μπορώ να σε δω. Είπε ότι δεν ήρθαμε εδώ για να ειδωθούμε, ήρθαμε εδώ για να κάνουμε κάτι άλλο. Για να κάνουμε το κατάλληλο, πρέπει να είσαι εδώ όμω παρόλα αυτά. Και αυτό ε, τελείωσε τελικά με ένα νευρικό ξέσπασμα του συγκεκριμένου ατόμου. Είχε προφανώ κάποια θέματα, δεν καταλαβαίνω τι. Χτύπησε τι πόρτε στο αυτοκίνητό μου. Δεν έφυγε εύκολα. Ήταν λίγο δύσκολη η απομάκρυνση από το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπε για άτομα που κρύβονται, σκέφτηκα μια δική μου ιστορία που νομίζω ότι πρέπει να την καταθέσω είναι αυτό πες. το επεισόδιο. Είχε τύχει να μιλήσω κι εγώ σε τέτοια εφαρμογή με ένα παιδί, ε, το οποίο εγώ ήμουν σε σπούδασα σε μια επαρχιακή πόλη. Μου λέει, μιλάμε, λέμε τα βασικά. Οκ, okay, συμφωνούμε να βρεθούμε και με ρωτάει πριν βρεθούμε, Αν έχω θέμα με τα γυναικεία Εγώ mm -hmm. Έγαμε σφάσει, εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί όλο αυτό, αλλά οκ, okay, όπω αρέσει. Βρισκόμαστε, μπαίνομαι στο σπίτι, με υποδέχθηκε. Φορώντα γενικέ όρουχα. Γενικέ όρουχα, εννοείται ότι ολόκληρο το σετ είναι σετ, ένα πάνω σετ πάνω κάτω, ναι. Και baby doll, α πούμε, ή μόνο oh. Μόνο. Oh. <laughs> Όχι, baby The doll. Yes. Όχι, ναι, είναι πάνω <laughs> κάτω μόνο. Mm -hmm. Τέλο πάντων, βρισκόμαστε όλα καλά, όλα ωραία. Και με το που γίνεται, τι γίνεται, του λέγω ότι. Αν θα μπορούσα να έχω λίγο νερό, μου λέει, ναι, πάω να σου βάλω και. Όπως είμαι στο σαλόνι τι ήταν εκεί, ένα ενίος χώρος, παρατηρώ ότι σε ένα γραφείο υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι κατεβασμένες. Mm -hmm. Και κάνω την αφελή ερώτηση τύπου εσύ στο θερμοκήπιο ότι τι είναι αυτές οι φωτογραφίες, ξέρω εγώ, είναι κάποια άποψη που είναι κοιτάνε κάτω. Κορνίζα εννοείς. Κορνίζες, και, ναι, ναι, κορνίζες, ναι. Και μου λέει είναι φωτογραφίε τη κοπέλα μου. Η κοπέλα, το κοπέλα, κοπέλα ή κοπέλα μου, μπάμπη, ξέρω εγώ. Η κοπέλα, κοπέλα. κοπέλα okay. Λέω, οκ, okay, θα μπορούσε να μου το έχει πει, να το ξέρω τουλάχιστον. Και εδώ που φτάσαμε. Έχετε το καλό ότι έχετε ασόρουχα έτοιμα όμω έτσι. Ναι, δεν θα χρειάζεται. Θα στο σπίτι δε και δεν να τρέξει να αγοράσει. Ε, και μετά, εντάξει, οκ. Okay, κάναμε μια κουβέντα γι' αυτό ότι καλό θα είναι ρε παιδί μου όταν μιλάμε να είμαστε λίγο ειλικρινεί, να ξέρει ο άλλο ότι είμαι σε μια σχέση, τι σχέση και τα λοιπά. Φεύγω όταν θα ήταν να φύγω, δεν χαλαστήκαμε από αυτό πολύ. Και μετά κάθε φορά που με βλέπεις στον δρόμο, άλλαζε πέσε δρόμιο. <laughs> Χωρίς εγώ να έχω κάνει κάτι και να έχω πει ότι ξέρεις. Ούτε θα έξερε Γιατί δεν ολοκλήρωσε, Αλεξάνδρα γιατί δεν, ήταν επιτυχέ το ραντεβού. Μα, τι, έπρεπε να κάνω, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή, την κατέβασε όμω τη φωτογραφία, έχει και μια. Ναι, δεν ήθελε να μα βλέπει. Αυτό. Ίσως για τα εσόρουχα, επειδή είναι δικά τη. <laughs> δεν ήθελε να μας <laughs> βλέπει τελεία, αλλά ήμουν σε φάση ότι. Οκ, okay, ρε παιδί μου, έγινε όλο αυτό. Δεν θα έλεγα ποτέ εγώ κάτι. Θα ήταν έρβανο στον δρόμο θα έλεγα για τα, δε πουτ, προάλλε είχαμε βρεθεί. Μα αυτό είναι το ολόκληρο το ερωτηματικό όμω όσον αφορά στην εχεμήθεια που λένε όλοι. Στα Μιλήσε dating μου για τι ψυχοφύλακε. Δηλαδή δεν ότι ε, ε, εχέμηθα, εχέμηθα, εχέμηθα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το μη εχέμηθαριστο, Αλεξάνδρου. Θα, θα έρθω να παρθώ μαζί σου και μετά θα γυρνάω να σε δείχνω σε όλο το σύμπαν. Θα πάρω τη μάνα σου τηλέφωνο, α πούμε. Ναι, δεν μπορεί να πει. Αν μου πει σε θα και σου πω ναι. Ναι. Μπορεί είναι μετά σαν να... το ότι θα κάνουμε ότι... χωρί προφυλακτικό. Ναι, ναι, είμαι καθαρό. Ναι, μπορεί ναι. να ελέγξει κάπω ότι δεν θα. Όχι, βέβαια. Άρα. Φαζί... μου το πει, δεν μου το πει. Ναι. Αν εγώ θέλω να το βγάλω βούκινο, θα το βγάλω. Κακό, αλλά δεν μπορεί να το ελέγξει. Αλλά ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι η Χέμθη και τα προφιλικά χωρί φωτογραφία είναι μια μεγάλη μάστιγα. Είναι, είναι, ναι. Γιατί οκ. Okay, αυτοί που δεν έχουν φωτογραφία και όταν μιλήσετε θα σου στείλουν φωτογραφία. Είναι και άλλοι πρέπει να κάνει μια ολόκληρη κουβέντα να του εξηγήσει, παύλα αποδείξει το γιατί πρέπει να έχει μια εικόνα του άλλου. Δηλαδή, γιατί το πρόσωπό σου παίζει ρόλο στο αν θα μ' αρέσει, α πούμε. Ακριβώ. Αν στο αν θα θέλω να κάνω κάτι μαζί σου. Είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, σε ένα site ή ένα app γνωριμιών που θε να γνωρίσει κάποιον για οποιοδήποτε σκοπό να παρουσιάζει τον εαυτό σου. Και όχι μόνο συγκεκριμένα κομμάτια του εαυτού σου. Εκτό πια και αν ο άλλο είναι ό,τι κινείται, εκτελείται. Οκ, okay, δικαιωμάτου, δικαιωμά του, αλλά ναι. και εγώ θέλω να δω ποιο θα με εκτελέσει. Νομίζω και εγώ στο ίδιο mood με σένα λειτουργώ. Ότι ναι, να βλέπουμε τι γίνεται. Υπάρχει βέβαια και το τελείω αντίθετο του έχω φωτογραφίε που είναι οι πιο προσεκτικά επιλεγμένε mm. να φαίνομαι από κάθε και γωνία. Αυτό έχει είναι μια καλή φωτογραφία που είχα βγάλει σε μια βάφτιση που είχα πάει στα 25 και είναι τώρα είμαι 35 μάστηγα. και ακόμα πορεύομαι με αυτό αυτή. Αυτό είναι κεφάλαιο που λε. Δηλαδή είναι κάτι που έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ. Να είναι η φωτογραφία όπω την διαφημίσει παλιά. Α, ah, δει last year. Δηλαδή βλέπει ότι λε και είναι ο ξάδερφό του, α πούμε. Σου έχει τύχει. Ναι, εννοείται. Εννοείται αυτό. Και έχει τύχει συνήθω είναι μικροαποκλήσει. Οπότε λε, ρε παιδί μου, εντάξει, πέρασε ένα χρόνο. Δύο καραντίνε, τρία μνημόνια. Δύο κιλά. Ναι, όσο να είναι, έγραψε ο χρόνο πάνω σου. Αλλά έχει τύχει, α πούμε, και πάρα πολύ ακραίο. Που ήταν full φωτοσοπαρισμένη. Αυτό ευτυχώ ήταν ραντεβού έξω για καφέ. Και επειδή εκτό τη κοροϊδία που ήταν η πρώτη ξενέρα, ότι α πούμε στην μια κανονική φωτογραφία σου ήταν και extremely βαρετό το άτομο το συγκεκριμένο. Ήταν ίσω το μοναδικό ραντεβού που σηκώθηκε και έφυγα. Προφασίστηκε δικαιολογία. Όχι. Είχαμε μείνει 10 λεπτά μίλητη, Ήταν awkward silence. Οπότε, OK, αφήνω λεφτά και φεύγω. Δεν μπορώ να σπαταλήσω στο χρόνο μου άλλο. Που συνήθω θα βρω μια δικαιολογία ή θα προσπαθήσω να το λήξω συνενετικά. Αλλά ο συγκεκριμένο ήταν τέτοια περίπτωση που δεν άντληξα άλλο. Για να μην μείνουμε όμω τα αρνητικά, θυμάσαι και κάποια τρελά καλή περίπτωση επικοινωνία μέσω dating apps που. Εξελίχθηκε σε κάτι ναι, όμορφο. Φυσικά. Και ίδες. μπορεί να ξεκινήσει από κάθε μέσο μια γνωριμία και να εξελίχθει σε κάτι καλό. Δεν, δεν τα αναθεματίζουμε φυσικά, τα dating apps είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Απλά νομίζω ότι έχουν το μεγάλο θετικό ότι μπορεί να εκφραστεί λίγο πιο άνετα από ό,τι στα social media. Δηλαδή, το γνωρίζει έναν άνθρωπο με σκοπό μια ερωτική γνωριμία, ακόμα κι αν ξεκινήσει από ένα one-night stand ή οτιδήποτε, αισθάνεσαι πιο εύκολα την οικειότητα μετά να μοιραστεί πράγματα μαζί του πιο γρήγορα επιταχύνεται η γνωριμία. Ναι, δεν δηλαδή δηλαδή μπορεί να δει τα αν ταιριάζει ή όχι. Τι ναι. είσαι, με τι ασχολείσαι. Το γεια σου κούκλα, το αυτό του Facebook το κάθε χρόνο από ένα μήνυμα. Δηλαδή είναι λίγο πιο γρήγορο και λίγο πιο άμεσο. Και εντάξει, φυσικά είναι και πολύ σημαντικό το κομμάτι του, του, του καυλωτικού, α πούμε. Το να να ξέρει ότι σε φτιάχνει ο άλλο, παιδί μου. Και να μην περιμένει πάρα πολύ για να δει αν όντω σε φτιάχνει όχι, αν σου βγει το ερωτικό ή όχι. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχει τύχει να έχεις κάποια επικοινωνία που να λες καλά εντάξει αποκλείεται δεν δε θα πάει ούτε στα επόμενα πέντε λεπτά και αν τέλει να ανατραπεί όλο αυτό και να Όχι, εξελιχθεί καλά. Όχι, συνήθως, συνήθως το καταλαβαίνω από την αρχή. Έχω μια καλή διέστηση για το πού μπορεί να φτάσει κάτι παίρνει τα vibes του άλλο. και αν πέφτει και έξω κάποιες φορές αλλά συνήθω καταλαβαίνει και όχι από την γνωστή ερώτηση τι ψάχνει. Το καταλαβαίνει αλλιώ, α πούμε. Την ερώτηση τι ψάχνει, τι απαντά. Δεν έχω χάσει κάτι. Δεν είναι η ερώτηση. Είναι. Τι ψάχνει. Άντε και σου λέω, θα μου το δώσει, δηλαδή. σω είναι απλά λίγο στο πλαίσιο τη επιταχυμένη γνωριμία το ε, ψάχνω κάτι για τώρα. Νομίζω ότι ε... η απάντηση είναι το τώρα ή το όχι τώρα. Είναι αυτό το δίπολο. Δηλαδή, όλο το υπόλοιπο, μια γνωριμία και βλέπουμε, Ούτως ή. Ούτω ή άλλω, σε κάθε γνωριμία βλέπει. Δεν προδικάζει κάτι. Απλά είναι το τώρα ή το όχι τώρα. Αυτό το δέχομαι σαν διαχωρισμό. Έχει τύχει να βρεθεί με κάποιον και να ξεκίνησε από τώρα και να κατέληξε σε κάτι πιο ναι, πιο ναι, ναι. ναι. μελλοντικό. Και έχω και ιστορία για αυτό. Την ακούμε. Που ξεκίνησε με τώρα. Έγιναν πολλέ φορέ τα τώρα μέσω τη εφαρμογή. Τα πηγαίναμε μια χαρά. Και ήρθε ένα βράδυ που μου λέει, αφού έγινε ότι έγινε, μείνε σπίτι μου. Απόψε να κοιμηθούμε. Που δεν το κάνω πάρα πολύ εύκολα. Είμαι λίγο υποχώνοντο γενικά με τον ύπνο. Θέλω να είναι το κρεβάτι συγκεκριμένο, τα στόρια κατεβασμένα, να είναι όλα αθόρυβα. Στόλιο, δεν πειράζει, αφού τα πάμε τόσο καλά. Και είναι τόσο καλή αυτή η γνωριμία α μείνω να περάσω το βράδυ μου. Ε, τελικά έχω να σου πω ότι βρέθηκα με ένα άτομο το οποίο ροχάλιζε πάρα πολύ. Τρομακτικά πολύ. Οπότε δεν μπορούσα να κλείσω μάτια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Με οι ψυχαναγκασμοί μου. Πήγα σε άλλο δωμάτιο, αλλά ακόμα ακουγόταν το ροχαλιτό. Και την επόμενη μέρα δούλευα κιόλα. Οπότε σκεφτόμουν ότι ξέρει, δεν μπορώ να χαραμίσω όλο το βράδυ μη κοιμόμενο επειδή θε να ροχαλίζει. Και άρα φυγαδεύτηκα, αυτοφυγαδεύτηκα. Αυτοφυγαδεύτηκα. Σε κλείδωσα την πόρτα, κατέβηκα, του στείλα ένα μήνυμα και έφυγα. Ξαναβρεθήκατε. Με έψαχνα μετά, το εξήγησα την κατάσταση, αλλά ξενέρωσε που έφυγα χωρί να τον ξυπνήσω. Θεωρήσω ότι έκανα λάθο. Εγώ σκέφτηκα, είναι το σπίτι τώρα, πού να τον ενοχλήσω, να το πω καλέρο χαλίζει, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, ναι ήρθα τα ότι... πραγματάκια μου να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Αφού ε... δεν μα βγήκε. Εγώ περίμενα πω το είπε ότι εντάξει, είχαμε βρεθεί πολλέ φορέ για τώρα και με το που μου πήρε να κοιμηθώ εκεί, μετά κάπω η σχέση μετεξελίχθηκε σε κάτι με, με, άλλο. Με το, με το ροχαλιτό να βάγισε. Να βάγισε. Γιατί καταλάβουμε ότι ήμασταν μόνο για το τώρα. Δεν ήμασταν για το μετά, το τώρα. Το τώρα ήμασταν όλα καλά. Το τώρα ήταν πάρα πολύ καλά. <laughs> και η σχέση που είπε ότι προέκυψε μέσω Dating Apps. <laughs> <laughs> Θε να μα πει γι' αυτήν. Αυτή ήταν από το Tinder. Okay. Ήταν μια από το Tinder. Η οποία ξεκίνησε ω γνωριμία, δηλαδή έτσι, το ναι, παραδοσιακό ναι, 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 καφέ, βόλτα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Απλά είναι το που γνωρίζει. Κάνει το Tinder, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει κάτι το αξιοπερίεργο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν αρκετά τέτοιε γνωριμίε. Νομίζω και ότι είναι σχέση να από Grindr έχω ακριβώς. ακούσει. Και έχω κάνει επίση. Πώ πήγε αυτό. Ε, καλά πήγε. <laughs> <laughs> Αντιστρέφουμε του <τις> ρόλου. <laughs> καλά πήγε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε με την κλασική νοοτροπία του Grindr και με το που. Είπαμε δύο λόγια, δηλαδή δεν είχαμε φτάσει στα μη περαιτέρω συνειδητοποίησα ότι κάτι θα με ενδιέφερε παραπάνω mm -hmm. να δω από αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Οπότε με το που στείλαμε τις πρώτες ε, nude φωτογραφίες... Εκεί ένιωσε την έλξη το κλικ. Εκεί είπα ότι οκ, okay, το σταματάμε εδώ, ε, θέλεις να βρεθούμε αύριο ντυμένοι. Τύπου ντυμένοι να πάμε, ξέρω εγώ, είχαμε πάει σιναμά Και κάπως έτσι αυτό ήταν το πρώτο ραντεβού μια σε μελλοντική σχέση. Εσύ θεωρείς ότι επηρεάζει κάπω το να έχει δει την, την του άλλου νου, το νου α πούμε, στο πώ θα τον αντιληφθεί μετά στο ραντεβού. Ε, όχι πολύ, γιατί ούτω ή άλλω και στο ραντεβού, αν όχι το πρώτο, στο δεύτερο, κάποιο να θα την έβλεπε. Δηλαδή ναι. δεν είναι κάτι πολύ μακρινό που το έφερε πολύ μπροστά και Γιατί εγώ, εγώ το σκέφτομαι, δηλαδή σε μια γνωριμία η οποία μπορεί να έχει μια προοπτική. Ποιο είναι ο χρόνο που θα στείλει τη φωτογραφία. Όποτε το, ιδιακός, όποτε το νιώσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή ναι. εγώ δεν τις... Ε, δεν τι κρατάω για μένα αυτέ τι φωτογραφίε, τι βγάζω για να τι στείλω. Οπότε μου φαίνεται κάπω. Για να στον κόσμο. Μου φαίνεται κάπω αυτονόητο ότι αν πάει κουβέντα εκεί, ναι. ε, θα στείλουμε και οι δύο κάποιε φωτογραφίε. Τώρα, αν τόσο πολύ έχω φανταστεί από πριν ότι αυτή τη γνωριμία θα την ήθελα κάπω αλλιώ, ναι, αλλά και πάλι νιώθω ότι είναι σαν να λε ότι εντάξει, παίρναμε τα έλευγε και με πρώτο ραντεβού, αλλά α μην κάνουμε σεξ. Γιατί άμα κάνουμε σεξ από το πρώτο ραντεβού, ξέρει, θα καταταγεί αυτή η σχέση στην κατηγορία ξεπέτα ναι, θα ξέρεις, θα ή ο Night Stand. Ναι, μου φαίνεται ότι οκ, okay, θα με δει γυμνό στο δεύτερο ραντεβού. Οπότε τι στο δεύτερο, τι σε κάποια μηνύματα πριν το πρώτο. Mm -hmm. Μου φαίνεται πολύ κοντινό όλο αυτό. Αλλά ξέρω πολλού ανθρώπου που αν ξεκινήσουν τη γνωριμία με αυτόν τον τρόπο, δυσκολεύονται να τη βγάλουν από το μυαλό τους ως κάτι όμορφο αλλά περιστασιακό. Όχι το έχουν νομίζω... κατατάξει στην κατηγορία «Α, τον ξέρω αυτόν». Δεν, δεν, έχει να κάνει με αυτό θεωρώ εγώ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ο χαρακτήρας του και όχι αυτό που δείχνει στο dating app. Δηλαδή πρέπει να το γνωρίσεις πρώτα για να καταλάβεις τι μπορεί να σου προσφέρει. Ναι, βέβαια από το τι δείχνει στο dating app μπορείς να καταλάβεις αρκετά πράγματα. Είναι δείγμα του χαρακτήρα, ναι. Ναι, δηλαδή από τον τρόπο που θα σου μιλήσει, που θα, σου, θα σε αποφύγει κιόλα ή θα πει ότι ξέρει δεν μπορούμε να βρεθούμε γιατί αυτό, την ευγένειά του, του τρόπου του, δηλαδή εγώ αυτά τα μετράω πάντα. Γιατί ε, είσαι σε περίπτωση. Παίζει και το moodlock μεγάλο ρόλο όμω στο dating app. Αν είσαι σε mood αναπαραγωγικό, μπορεί να μην σκέφτεσαι καθαρά. Ναι, απλά και πιστεύω πιο... ότι πολλοί ε, με την δικαιολογία, παύλα άνεση που του προσφέρει το εντάξει, οκ, okay, μιλάμε και δεν έγινε και τίποτα, ένα μήνυμα στείλαμε φέρονται με τρόπο που δεν θα θέλανε και να τους φερθούν. Δηλαδή το να απορρίψει ευγενικά ή το να είσαι ειλικρινής ή το να αφιερώσεις πέντε λεπτά σε αυτή τη συνομιλία που έχει ανοίξει και να δείξει τον άλλον ότι είμαι εδώ και συζητάμε και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Νομίζω ότι όσο και σε μούντα να να είσαι δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνεις Προφανώ, αν μιλά με 30 άτομα ταυτόχρονα, δεν γίνεται. Εκεί μπερδεύεσαι κιόλα. Πρακτικά, δηλαδή, κάποιοι. Δηλαδή, δεν ξέρει θα... ποιο είναι ποιο. Θα εισπράξουν μια συμπεριφορά που δεν του αξίζει, γιατί μέσα στο σωρό δεν πρόλαβε να σχολιάσει. Όπω και στο Tinder, δεν έχει κάνει swipe left χωρί λόγο. Και μετά το μετάνιωσε από το συνήθιο που κάνει αριστερά, αριστερά, αριστερά. Ναι, και. και είδε το καλό και από ένα κλαστικό το ανακλαστικό το πήγε αριστερά. Ναι, και είχα το premium και έκανα ντου και Α, <laughs> γύρισα πίσω. Έτσι, τα subscriptions. Εγώ τίποτα, είμαι τζαμπατζή αυτό. <laughs> όχι, όχι. Το είχα κάνει μία φορά γιατί λέω αυτό θα το χάσω. Βέβαια, μετά νομίζω είχα κάνει Άξης πολλά και άλλα δεν μου είχε κάνει. Α, οπότε. οπότε... Τζάμπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Συνδρομή είναι συνδρομή ούτω ή άλλω. Ε, την παίρνει και κάποια στιγμή θα κάνει απόσβεση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, από πήγαινα προ το... <laughs> <laughs> το όχι παρά προ το ναι. Και είχε τύχη να το ξανακάνω αυτό, όπω επίση και να κάνω κατά λάθο like, να γίνει match ναι, ξέρω και ξέρω να μάτς κάνω κατευθείαν ένα match ναι, με καμία ντροπή, γιατί μου να α κάνουμε αυτό για να μην μπούμε σε μια άβολη διαδικασία μετά να μου στείλει και να πρέπει να σου πω: Το έκανα κατά λάθο <laughs> ή <"Μ>, δεν ενδιαφέρομαι. <laughs> <laughs> το θεώρησα λίγο πιο safe. Εννοείται. Και μετά από το εκτό του θέματο τη εχεμήθεια ή μη εχεμήθεια, να μιλήσουμε και για το χώρο λίγο. Το ζήτημα, αν έχει χώρο ή αν δεν έχει χώρο. Το οποίο για μένα προσωπικά μένοντα σε νησί με του γονεί μου μέχρι αρκετά πρόσφατα, ο χώρο μου ήταν το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνει, ήταν ένα κινητό, τι να σου πω, Bed and Breakfast το αυτοκίνητό μου. Όμω είναι μία λύση, μπορώ να πω. Είναι δύσκολε ημέρε το χειμώνα. Ναι, και το καλοκαιριού. Γιατί ναι, το χειμώνα ήδη κάνει λίγο δυσκολότερη η διαχείριση το, του εξωτερικού. Επίση, μπορεί να πα και σε κάποιο ωραίο μέρο. Αυτό. Πα σε μια παραλία, κάνει μια ατμόσφαιρα. Και το ζήτημα του χώρου μετά είναι και το θέμα του σπιτιού του άλλου νου. Έχω πάει σε σπίτι, δηλαδή, που να είναι. Πώ ήταν στα φιλεράκια. Εκείνη η κοπέλα του Ρο που ήταν το σπίτι τη Μπουρδέλο και πήγε μόνο και στο καθαρίσει επίτηδε, α πούμε, δεν μπορούσε να τα αντέξει. Έχει βρεθεί σε βρεθεί δηλαδή σπίτι. σπίτι. σε σπίτι που να μην θέλω να κουμπίσω πραγματικά τίποτα. Και τι έκανε. Δεν ακούμπησα τίποτα. Έγινε στον years. καναπέ. Μείνα στον καναπέ, έγινε το και έφυγα. Θε νερό, όχι, όχι. Εδώ πήγα να το αλέτα να εγκατορίσω, εδώ πώ ήταν, δεν κατορίσα ποτέ. Τα κράτησα. Γιατί έχω και το CD τη καθαριότητα και τη τάξη και αυτά. Α, μιλάμε για πάρα πολύ αχούρεν. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ άβερη, δεν θα το σχολίαζα καν. Και μια ιστορία που μου ήρθε για το χώρο τώρα που λέμε. Για πε. Έχει να κάνει με τα κατοικίδια. Οι σχέση με τα κατοικίδια έχει γάτα από ό,τι ξέρω του Σαντζό. Ναι, Άρα είσαι OK με αυτό. Είμαι πολύ OK. Στι πιο προσωπικέ στιγμέ έχει τύχει να περάσει το γατί, α πούμε. Από... Ναι, έχει τύχει να περάσει. Δεν συμμετέχει να έρθει στο κρεβάτι, α πούμε, οτιδήποτε. Δεν περνάει μόνο. Όχι, αλλά μου έχει τύχει σε σπίτι που είχα πάει να γίνει ότι έγινε. Και η γάτα που ήταν κοριτσάκι καθότανε επιδεικτικά. Ανάμεσά μα κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν έφευγε, είχε γατζωθεί στον καναπέ. Άμα σηκώναμε τον καναπέ, θα ερχόταν στα να γατζωθεί στα πόδια μα. Ήτανε... Η γάτα είναι είχε λίγο, θέμα είναι με τον ιδιοκτήτη. Αν Είναι κρίση αυτό με τι γάτε, η δικιά μου ιστορία ήταν ακόμα πιο κρίση από τη δική σου. Γιατί Για ο συγκεκριμένο είχε δύο γάτε. Η μία ήταν η απλή του δρόμου, η Πιτσιλωτή. Και άλλη ήταν μια γκρι, ο γάτο του, και ήταν η Καλή ράτσα, α πούμε. Ο οποίο γκρι γάτο ήταν πάρα πολύ κύριο. Δεν είχε κάποιο θέμα. Αλλά η άλλη πιτσιλωτή ήταν πάρα πολύ κλίνγκη, όπω είπε και, και η δικιά σου, στη δικιά σου ιστορία. Και ήταν πάρα πολύ στο ίδιο δωμάτιο με το αφεντικό τη συνεχώ. Οπότε πηγαίνοντα στο δωμάτιο, ήρθε και αυτή μαζί, την έδιωξε από το κρεβάτι, αλλά αυτή ανέβηκε στην τουλάπα. Ήταν στην τουλάπα στη γωνία πάνω ψηλά και μα κοίταζε. Και κοιτούσε. Oh, δεν έμεινε στο κοίταγμα όμω. Κάποια στιγμή πήδηξε και έπεσε πάνω στο κεφάλι μου. Η γάτα, η συγκεκριμένη. Οπότε πέρα από το σοκ ότι ε κάτι έρχεται στο κεφάλι σου. Ήταν και μια γάτα ζωντανή, η οποία έβαλε τα πόδια τη στο κεφάλι μου και δεν έλεγε να φύγει. Έφαγα τη μαύρη φρίκη, να την πετάξω, να την κάνω, να την ράνω. Τελικά, ναι, δε. στάθηκε εμπόδιο στην ολοκλήρωση τη βραδιά αυτή ένδοξα. Γιατί όταν έχει περάσει το σοκ αυτό με το γατί. Ε, δυσκολεύεσαι μετά. Δυσκολεύεσαι. Είναι αυτά που σου χαλάνε το mood, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται τόσο αστείο. Γιατί γενικά τα γατιά κάνουν χάσομάρε, τέτοια. Μα εγώ, καταρχήν, είχα το νου μου, είχα το ένα μάτι, έβλεπα τη γάτα. Ενώ όσο κάναμε, ό,τι κάναμε. Και όντω έσκασε, μάλλον το κατάλαβε. Δεν ξέρω ότι αυτό δεν. Και έσκασε πάνω μου. Και αυτό εντάξει. Όχι εντάξει, Χριστιανία, μου σου βγάλει κανένα μάτι, δηλαδή γάτα. Δεν γίνεται. Να βομβαρδίζομαι. Σκληρό. Και αντίστοιχα, γιατί τύχει να υπάρχει και η κονίτσα πάνω από το κρεβάτι και να σε κοιτάει. Αυτό Κονίτσα. Ιικονίτσα... Ιικονίτσα... σταυρωμένο, ξέρω εγώ. Όχι, δεν μου αρέσει. Να είναι από πάνω αυτό. από το κρεβάτι, να σε πάει και να σε βλέπει σταυρωμένο στα μάτια. Και να μην μπορεί να κοιτάξει κάτι μεριά Κάτ του. Τείχου. Ενώ ο δικό σου την κατέβασε την κοπέλα, στη φωτογραφία. Ναι. Οπότε καλό να το βάζουμε στο δωμάτιό μα, να μην έχουμε ζώα, να μην έχουμε εξτραμάτια. <laughs> να μπορεί να γίνει ό,τι γίνεται, γίνεται ανέσχετα και ειρηνικά. Ή τουλάχιστον να μην αναγκάζεται αυτό που κοιτάει τη μεριά του τείχου να γυρίσει πλάτη, να κοιτάει από την άλλη μεριά και να υπάρχει αυτή η αβολοσύνη. Ακριβώ. Όχι, αυτό η αληθινή δηλαδή, δεν μου έχει τύχει. Και τα περισσότερα ζωάκια μου έχουν φερθεί Καλά. Συνήθω είναι το διακριτικά. Κάνει το Καλά, και το, το, το σκυλί έρχεται, πηδάει πάνω σου. Μπαίνει να σε μυρίσει, να σε γλύψει, να σε ότι δεν είσαι εχθρό του σπιτιού. Η γατά δεν... έκανε έκανε όμω, εσύ, Αλέξανδρα. Ηταν πάρα πολύ. 9 στι 10 φορέ οι γάτε είναι στην κοσμάρα του. Πιστεύω ότι έπεσε στην περίπτωση. Ναι. Στην περίεργη περίπτωση. Δηλαδή, γάτα στο κεφάλι δεν έχω φάει η και η δική μου γάτα, γάτα δεν γάτα. έχω φάει άντε στα πόδια, στα χέρια, να κρεμαστεί από πάνω μου, μέχρι εκεί. Το κεφάλι είναι λίγο. Ναι. Ήταν η τύχη μου, πραγματικά. Και ευτυχώ που έπεσε πάνω στο κεφάλι σου και όχι σε κάποιο άλλο σημείο του σώματό ναι. γιατί <laughs> αυτό θα νομίζω μπορούσε να καταλήξει πολύ λάθο. Πραγματικά. Το ετοίμαζε, ήταν σε άλλο το μορτάλι. Την, την Πάνω στην τουλάπα, κοίταζε κανονικότατα. Ετοιμαζόταν... Και μετά εσύ του είπε ότι ξέρει τι δεν μπορώ να φεύγω. Όχι, δεν μπορούσα, ναι. Το χάνει, ρε παιδί μου, το mood μετά από αυτό το εγώ θα την έκλεινα στο δωμάτιο και θα πήγαινα στο σαλόνι ή σε κάποιο άλλο safe space του, του σπιτιού. Γιατί έχει θέληση για ζωή παραπάνω ναι. από <laughs> Κυρίω αυτό και γιατί δεν <laughs> τα παρατάω εύκολα. αυτό <laughs> εγώ λίγο δεν μπορώ. Άμα γίνει στραβή, μετά δυσκολεύομαι να επαναπρογραμματιστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο περιστατικό που σου έρχεται στο μυαλό από τέτοια επιτυχημένη γνωριμία. Ένα άλλο περιστατικό που σκέφτηκα τώρα, α πούμε, που μου ήρθε, είναι όταν μπορεί να είσαι το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση δύο φορέ. Α, δηλαδή να, σε, να σε, διεκδικήσει και ο ένα και ο άλλο και τα δύο μέλη τη ίδια σχέση. Χωρί να ξέρει όμω ότι είναι και ο, ο άλλο. Και να είναι και οι δύο στο ότι ξέρει επειδή έχω σχέση. Πρέπει να δούμε τι ώρε που θα λείπει. Και πρέπει Α, να, να μείνει μεταξύ. <laughs> οπότε είναι ο ένα. Και ήταν σχεδόν ταυτόχρονο. Χρονικά. Okay. ξεκίνησε μια συζήτηση Από στο Grindr με τον ένα και κάποιε ώρε μετά ξεκίνησε με τον άλλο. Γιατί είχαν προφανώ ανάποδα προγράμματα στη δουλειά. Οπότε Εσύ ήξερε αυτή ναι, ότι από πριν ναι, είναι σε ναι, σχέση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν στο Instagram. Okay. Είχα την εικόνα, δηλαδή όταν μου είπε ο πρώτο ότι έχω σχέση, το γνώριζα. Ήδη έκανε ότι δεν το γνώριζα, βέβαια. Για πες. Λέω, Οκ, okay, ρε παιδί μου, ναι. Είσαι οκ okay, με αυτό, είστε ανοιχτοί, οτιδήποτε. Δεν ήταν open η σχέση, αλλά ήταν open ο ίδιο. Οπότε τελικά με κανέναν από του δύο δεν προχώρησε. Όχι λόγω τη σχέση τόσο πολύ, λόγω άλλων θεμάτων που προέκυψαν. Αλλά για σκέψου τι μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια. Ναι, όχι, δεν είναι. Συλλογικά. Δηλαδή και μπορεί να, μπορεί να σε να πιάσει να ο, ο γκόμενο με τον γκόμενο τον τρίτο και να θέλει να συμμετέχει. Αυτό. Εντάξει. Έχει ένα μόνιασμα, βέβαια. Αυτό... Θα μπορούσαν να το επικοινωνήσουν να το και να μονιάσουν. Έτσι. είναι ένα μπάρο, δύο τριγώνια, γιατί τώρα τι να βολεύει με το πρόγραμμα του ενό και με το πρόγραμμα του άλλου, βρίσκει με τον έναν και με τον πέτυχα. Ένα ζευγάρι άλλος... χώρισε, ένα ζευγάρι θα ενό. κάρμα και το κλότσισα. Ε, Έπρεπε να το βάλει στο πρόγραμμά σου, πρέπει να το κάνει, νομίζω. Μην αφήσουμε έτσι. Ποτέ δεν Απλά έχει να κάνει και το ότι. Βρίσκεις μέσα στις, στα dating apps κόσμο ο οποίος μπορεί να είναι σε μια open σχέση που είναι ok, καθόλου κατακριτέω αλλά μπορεί να είναι και σε κάτι που σου προβάλλει τόσο πολύ ιδανικό και είμαστε πάρα πολύ δεμένοι και τόσο πρότυπο ζευγαριού και διαφήμιση και εν τέλει και τα δύο μέλη της σχέσης να έχουν μια κρυφή ζωή ας πούμε ή μπορεί να, συμβεί, να έχει συμβεί να είμαι σε σχέση και να ανακαλύψω ότι η σχέση μου χρησιμοποιεί dating apps. Πώ το ανακάλυψες αυτό. Το ανακάλυψα διότι τον έβρισκα, έβρισκα ένα προφίλ κοντά μου. Συνεχώ. Γιατί και εγώ είχα δεν την καμπαρά το ήξερε. Okay. Το οποίο δεν είχε φωτογραφία μεν. Εσύ το είχε για ερευνητικού σκοπού, ναι. Για να βλέπει. Αν μπαίνει αυτό. Ναι. ναι, 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 ναι. ναι. Ε, δεν είχε φωτογραφία μεν. Αλλά έτυχε να είμαστε μαζί να κάνω εγώ ένα σχολάρισμα τυχαίο. Και να στα τρία μέτρα ότι υπάρχει άτομο χωρί φωτογραφία. Οπότε έτσι κατάλαβα ότι και αυτό το χρησιμοποιούσε και αυτό έγραφε και πράγματα. Δεν ήταν ένα απλό κενό προφίλ σαν το δικό μου. Ήταν ένα προφίλ το οποίο είχε στατιστικά, έλεγε τι χρειάζεται, τι ψάχνει. Και τι έψαχνε. Yeah, ψάχνει right now. Δεν κατάλαβα γιατί μπήκε πριν από τη σπίτι μου βέβαια. Και έμεινε το, το timestamp. Εν τω μεταξύ, ε, έγινε κάποια κουβέντα μετά ότι ναι. ξέρει, σε βρήκα εκεί. Ναι. Και πώ πήγε αυτό. Ε, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Σου είπα, παραδέχτηκε. Και... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πήγε καλά αυτό, πήγε εύκολα. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι ό,τι για να γίνεται, να το γνωρίζουν και τα δύο μέλη. Σίγουρα δηλαδή αυτό. Σίγουρα, αν το ξέρουν και οι δύο, Εμάς δεν μα πέφτει λόγο. Όπω ξέρουν και οι δύο και είναι σύμφωνοι. Έχουμε κάνει και πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο για ελεύθερη σχέση. Είναι mm -hmm. το πέμπτο επεισόδιο τη σειρά. Για όποιον θέλει να πάει να το ακούσει. Αλλά ναι, νομίζω ότι αν δεν υπάρχει συνένεση και γνώση, είναι άσχημο. Και είναι άσχημο όταν. Γνωρίζεσαι και κοινωνικά με ανθρώπου, δηλαδή στην περίπτωση αυτού του ζευγαριού που είπε πριν. Ακριβώ. Νιώθει και λίγο το, μα θα σα δω στο δρόμο και θα είναι άβολο και για του τρει βασικά, θα είναι άβολο για εσά, γιατί εγώ εντάξει, δεν έκανα Αυτό κάτι τέτοιο. Αυτή μιλήσατε. Και το, το, το κορυφαίο δεν ήμουν εγώ ή εξαίρετε, ήταν κάτι που κάνουν συστηματικά από ό,τι κατάλαβα μετά και ο ένα και ο άλλο. Δηλαδή. Ε, προφανώ και δεν θα είχαν μιλήσει μόνο Αντριβώς. μαζί σου. Αλλά αν ναι, εγώ θα σκεφτόμουν το, θα σα δω έξω και λίγο θα δεν θα είναι ωραίο για κανέναν ή. Η... Ωραία, τι δεν θα χαιρετήσει τον ένα, δεν θα χαιρετήσει τον άλλον, αλλά θα κοιταχτείτε, θα φανεί. Δεν νομίζω ότι θα πάει καλά αυτό. Συνήθω δηλαδή κάτι λάθο γίνεται. Για σκέψου να πήγαινε με τον πρώτο και την επόμενη με το δεύτερο και να γνώριζε ήδη το σπίτι. Και να, να πει θέλει δεύτερη... να πάω στο μπάνιο, α πούμε, και να σου πει είναι πρώτη-πρώτη. Πρώτη πρώτη. Όχι, όχι, ξέρω. <laughs> Μετά και πώ το δικαιολογεί. Ή να πα στο σπίτι τη δεύτερη μέρα και να πρέπει να κάνει ότι δεν έχει ξαναπάει. Και όχι, <laughs> <μικαλέ, τι ώρασικά laughs> να λέει τι ώρα σου Δυσκολεύτηκα λίγο να το βρω. <laughs> <laughs> Χάθηκα με το GPS. Ευτυχώ τα κατάφερα. <laughs> Θα είχε πολύ πλάκα πάντω και νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο που μα ακούει και το έχει κάνει, μπορεί να στείλει ένα mail στο podcast.life.gr γιατί μα ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Εμένα μου φαίνεται πολύ φαντασμαγορική θα την έλεγα ναι. θα ήθελα να το ζήσω ίσως αν και νομίζω ότι θα αγχωνόμουν πάρα πολύ είναι κάπως να μην δείξω ότι νιώθω οικία με το χώρο είναι κάπως ναι όταν έχει πάει κάπου, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει και το έχει και το σπίτι. Αν πα ε, για αυτό ε, που ναι. πας, θα έχει αφήσει το στίγμα σου στο χώρο. Άρα. Και αν έχει και κατοικίδα, θα θυμούνται κιόλα. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Μπαίνει μέσα από το γατί και, έρχεται και, αρθεί. σε κλείφει κατευθείαν. Ο σκύλο δεν σε μυρίζει καν. Αυτό. Σημάδι ότι έχει αναβερθεί σε αυτό το χώρο. Πολύ. Όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο, Δημήτρη. <laughs> Και λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχει κάποιο δεκάλογο ή τέλο πάντων κάποια guidelines που θεωρεί ότι πρέπει να ε, Μεταλαμπαδεύσει σε αυτού που μα ακούνε για την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσουν dating apps. Κοίταξε, για τη νέα γενιά ω παλέμαχο πια και εγώ των uh, dating apps. Δεν έχω δεκάλογο και περιμένω αντίθετα μου εσύ όπω έχει πει και στου CaroT. Περιμένω να το δω αυτό. Θα γίνει. Έχω όμω κάποια πάρα πολύ βασικά tips. Μας. Αρχικά, Έχουμε φωτογραφία, παιδιά, και φωτογραφία πρόσφατη. Όχι αυτό το αυτή είσαι από 10 χρόνια που ήσουν ο Κουμπάρου. Ήταν ωραίο το κουστούμι είναι να το δείξει, αλλά βάλει κάτι πιο πρόσφατο παράλληλα. Οπότε, φωτογραφία. Λέμε τι ψάχνουμε, πολύ συγκεκριμένο, σε φάση να ψάχνουμε τώρα ή όχι τώρα, ώστε να ξέρω κι εγώ πού να απευθυνθώ. Και επίση, αν έχουμε κάποιο κατοικίδιο, το περιορίζουμε λίγο στο χώρο <laughs> και δεν το αφήνουμε να πέφτει στα κεφάλια των καλεσμένων μα. Και μια φασινούλα πριν έρθει η επίσκεψη, θα ήταν καλά να γίνει το σπίτι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο απαραίτητο εκτό αν είσαι έξω και δώσετε κάτι στην ραντεβού για το σπίτι. Οκ, okay, εκεί, αλλά μπορεί να πα ε, και πέντε λεπτά κάτι, να συμμαζέψει. Σε... Σε... Αυτό. Ένα τι είναι, το κρεβάτι, κάτι, α πούμε. Ναι, ένα σεντόνι. Δύο αυτό. σκουπίδια από το σαλόν, να βάζεις, σε ένα μπάνιο κάπου που κλείσει. τα βασικά. Ναι, αυτά νομίζω ότι είναι καλό να γίνονται. Ανοιχτή ορίζοντα από εκεί πέρα, ειλικρινή με του εαυτού μα και με του άλλου πάνω απ' όλα. Διάθεση χαλαρή και φαν και όλα καλά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και όσοι μας ακούνε. Και περιμένουμε επόμενες ιστορίες που θα ζήσεις και θα έρθεις να μας διηγηθείς. Βεβαίω. Ήμουν ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μας τον Δημήτρη, με τον οποίο μιλήσαμε για διάφορα ωραία περιστατικά που έχει ζήσει μέσα στα dating apps, αλλά και πήραμε κάποιε χρήσιμε συμβουλέ για το τι μπορεί να κάνει κανεί στην επόμενη περιήγησή του αυτά. Εσεί για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored, προκειμένου να έρθετε εδώ και να συζητήσουμε μαζί από κοντά. Η χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Πέδονας χτενά και μερόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή τη ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.